Μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ενότητα κάτω από την αμερικανική ηγεσία για να παρθούν τα μέτρα, αλλά η επόμενη μέρα, εντός εικόν επόμενη μέρα, δεν θα είναι τόσο απλή για την Ευρώπη. Και βεβαίως δεν θα είναι τόσο απλή για τον κόσμο. Αναζητώντας τις αιτίες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, καθηγητές, γεωστρατηγικοί και στρατιωτικοί αναλυτές, μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV με τον Γιώργο Σαχίνη, έκαναν λόγο για ένα νέο κόσμο που αναδύεται. Να μην φτάσουμε μέσα από την αυτονόητη, βεβαίως, υποστήριξη της Ουκρανίας που είναι το θύμα αυτή τη στιγμή, μην φτάσουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, ο οποίος για την Ευρώπη θα είναι ταυτόχρονα η αρχή και το τέλος μέσα σε μερικές μέρες ή εβδομάδες της φάσης της δυνητικής πραγματοποίησης, στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης που λένε οι Γάλλοι και άλλοι. Με άλλα λόγια, μην εγκλωβιστούμε εμείς από τη μία μεριά η Ευρώπη και από την άλλη μεριά λίγο πολύ η Κίνα σε μια λογική διπολισμού η οποία είναι απολύτως, μα απολύτως καταστροφική για το μέλλον της Ευρώπης, για την ευημερία, για την ειρήνη, γιατί ήδη έχουμε μπει ευτυχώς κατά τη γνώμη μου σε ένα πολυκεντρικό κόσμο και το να γυρίσουμε σε ένα ψυχρό πόλεμο όπου η Κίνα λίγο πολύ θα σταθεί δίπλα στη Ρωσία και η Ευρώπη θα σταθεί απολύτως δίπλα ή πίσω από τις ΗΠΑ, θα είναι μια καταστροφική εξέλιξη. Δύο ερωτηματικά. Πώς και πότε θα προκύψει συμβιβασμός στην Ουκρανία? Αυτό δεν είναι το δύσκολο κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι είναι πάμε σε έναν ψυχρό πόλεμο με το όπλο παραπόδα και με το σιδηρούν παραπέτασμα, απλώς να έχει πάει λίγο πιο, όχι αρκετά πιο ανατολικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και μπορούν οι ΗΠΑ να κάνουν ψυχρό πόλεμο σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα, στην Κίνα και στη Ρωσία? Κατά τη γνώμη μου αυτό το ερώτημα δεν στέκει και πολύ, γιατί δεν είναι αν μπορούν να κάνουν πόλεμο ψυχρό στην Ρωσία και στην Κίνα, είναι ότι για να στέκει η Αμερική σαν μεγάλη δύναμη και σαν υπερδύναμη, για να μπορεί να πιέσει αποφασιστικά την Κίνα, πρέπει να έχει υπό τον έλεγχό της στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πλέον με το πολυπολικό σύστημα όπως έχει αναδυθεί και τείνει να αναδυθεί τα τελευταία χρόνια, το διακύβευμα όσον αφορά τις ΗΠΑ έχει να κάνει με την εξορρόπηση της Κίνας. Αυτός ο στόχος, ο μεγάλος στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ, είναι αυτός που διαμορφώνει και την συνολικότερη στρατηγική της στα υπόλοιπα σημεία του πλανήτη. Ένα βασικό τέτοιο σημείο είναι η Δυτική Ευρώπη, η Κεντρική Ευρώπη και η ευρύτερη Μέση Ανατολή, μέσα από την οποία προσπαθεί να βρει κράτη κομβικά, όπως τα λέγαμε παλιότερα, κράτη περιφερειακούς τοποτηρητές, που να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά εντός εισαγωγικών αντί για την Ουάσιγκτον. Ποια είναι αυτή η δουλειά? Είναι βασικά η εξισορρόπηση και η ανάσχεση της Ρωσίας. Γιατί να την κάνουν άλλοι αυτή τη δουλειά και όχι όπως συνέβαινε στο ψυχρό πόλεμο, όπως είπατε, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την χρονική φάση, σε αυτή την ιστορική φάση, θέλουν να αποφύγουν την υπερεξάπλωση. Θέλουν να επικεντρωθούν στην Κίνα. Το παιχνίδι από εδώ και μπρος, κύριε Σαχίνη, είναι ένα παιχνίδι ενεργειακής αυτάρκειας. Ή να μην πούμε παιχνίδι, το ζήτημα, το διακύβευμα είναι η ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδος και ασφαλώς και των άλλων χωρών. Άρα από εδώ και μπρος θα πρέπει να βγάλουμε ενέργεια, να παράγουμε ενέργεια από κάθε δυνατή πηγή. Ασφαλώς τηρώντας τους περιβαλλοντικούς όρους και τους κανονισμούς